Η ΟΓΕ είναι και σήμερα παρούσα στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ για την υπόθεση της κοινωνικής ασφάλισης. Το επόμενο διάστημα, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα είναι έτοιμο να ρίξει στη μάχη όλες τις δυνάμεις του, προκειμένου και οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου, οι μισθωτές, οι αυταπασχολούμενες, οι φτωχές αγρότησες, να ενταχθούν στον αγώνα διεκδικώντας δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, επαναφορά της πενταετούς διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών, υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, υγεία και πρόνοια δημόσια και δωρεάν που να καλύπτει τις ανάγκες μας με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης και βέβαια ολόκληρη προστασία της μητρότητας. Η δράση μας για τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και τις συνέπειές τους στη ζωή και τα δικαιώματα των γυναικών που βρίσκεται αυτή την περίοδο στην αιχμή των πρωτοβουλειών μας, ξετυλίγει το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης σε όλες του τις διαστάσεις, αναδεικνύοντας ότι αφορά κάθε πλευρά της ζωής της γυναίκας και όχι μόνο στενά τις συντάξιμες αποδοχές της, αν και όταν αυτές υπάρξουν. Οι γυναίκες που δουλεύουν για μισό μεροκάματο δεν είναι μόνο ότι έχουν μισό ένσημο. Στερούνται ταυτόχρονα και μια σειρά επιδομάτων τα οποία απαιτούν ορισμένο αριθμό ημερομισθίων, όπως επίδομα γάμου, λοχίας, ασθένειας, ανεργίας. Μια εργαζόμενη σήμερα για να πάρει την άδεια και το επίδομα μητρότητας πρέπει να έχει συγκεντρώσει 200 ένσημα τα 2 τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα, και οι χιλιάδες ευέλικτες εργαζόμενες με το μπλοκάκι ή από τα δουλεμπορικά που επομίζονται οι ίδιες τις ασφαλιστικές τους εισφορές, που δεν δικαιούνται επιδόματα, μέτρα ασφαλείας ως έγκυες, λεχόνες, γαλουχούσες. Είναι υποχρεωμένες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις απαιτούμενες προληπτικές εξετάσεις και τα φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και μετά για την περίθαλψη του βρέφους. Ακόμα και στο δημόσιο τομέα, οι αναπληρώτερες εκπαιδευτικοί, οι συμβασιούχοι υγειονομικοί, οι γυναίκες συμβασιούχοι στην τοπική διοίκηση στερούνται τις αντίστοιχες άδειες μητρότητας και άλλα δικαιώματα των μόνιμων συναδέλφων τους. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, πόσο ψευδεπίγραφο πραγματικά είναι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για το δημογραφικό, που τάζει τώρα επίδομα γένας για κάθε παιδί, όταν το είχε καταργήσει η ίδια μαζί με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και το, ουσιαστικά το κατοχύρωνε μόνο για όσες γυναίκες γεννούσαν στο σπίτι. Στις συσκέψεις στους χώρους δουλειάς, στις εξορμήσεις μας, στις συζητήσεις μας με τις εργαζόμενες και τις αυταπασχολούμενες, βοηθάει. Από την εμπειρία μας φαίνεται ότι βοηθάει να εξηγούμε πώς χρησιμοποιείται η ισότητα των φύλων για να προωθηθούν τα πιο αντιδραστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, όπως είναι η κατάργηση της πενταετούς διαφοράς στην ηλικία συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών. Φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη να φωτίζουμε γιατί ενισχύεται σήμερα η πολιτική που καθιστά ατομική οικογενειακή υπόθεση αυτό που θα έπρεπε να είναι, ό,τι θα έπρεπε να είναι, κοινωνικό δικαίωμα. Ποιος ωφελείται και ποιος χάνει. Γιατί η κρατική προστασία βρίσκεται πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες και λειτουργεί απλώς ως ένα δίχτυ για την εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας. Γιατί οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να ακριβοπληρώνουν τις αναγκαίες ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις, τα φάρμακα, τον προγενετικό έλεγχο, τον παιδικό σταθμό, τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, τα εμβόλια, τη λογοθεραπεία, τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί βασική παράμετρο της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης που βιώνουμε. Αποτελεί βασική παράμετρο της γυναικείας ανισοτιμίας. Οι βιομήχανοι, λοιπόν, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγαλέμποροι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, απαιτούν το μεγαλύτερο ξεζούμισμά μας για να αυξάνουν τα κέρδη τους, όχι μόνο
μέσω της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών που ετοιμάζουν και πολλές φορές μόνο σε αυτό περιστρέφουμε τη δική μας παρέμβαση και συζήτηση, δηλαδή μέσω του μισθού μας, της μείωσης του μισθού μας, αλλά και με την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της σφυγείας και της πρόνοιας που ρίχνει νέα βάρη στις πλάτες μας και νέα κέρδη στα σεντούκια τους. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, μπροστά στη νέα επίθεση που ετοιμάζεται από την κυβέρνηση, αυτό που είναι πραγματικά πιο δύσκολο είναι να χτυπήσουμε το κλίμα της μυρολατρείας και της ιτοπάθειας, που είναι ιδιαίτερα πιο έντονο στις γυναίκες. Οι πρωτοβουλίες μας, η παρουσία μας στους εργασιακούς χώρους με τις ανακοινώσεις μας, οι παρεμβάσεις μας, έχει σημασία να προβάλλουν γιατί η οργάνωση και η αγωνιστική διεκδίκηση αποτελούν τη μόνη διέξοδο και για τα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης. Ότι δεν δίνουμε σε κανένα το δικαίωμα να λέει ότι ο σφαγιασμός των δικαιωμάτων μας έχει τη δική μας έγκριση. Οι σύλλογοι και οι ομάδες της ΟΓΕ σε όλη τη χώρα έχουν βάλει στόχο να συμβάλλουν σε αυτή τη μάχη, γιατί η νέα επίθεση στο ασφαλιστικό πρέπει να βρει τις γυναίκες απέναντί της. Η επιδείνωση της θέσης μας δεν συνδέεται μόνο με την ένταση της αντεργατικής αντιλαϊκής επίθεσης. Σχετίζεται και με την κατάσταση του κινήματος που βρίσκεται πίσω από τις ανάγκες. Γι' αυτό και το κίνημά μας σκοπεύει και έχει στόχο να συμβάλλει ώστε να μην νομιμοποιήσουν οι γυναίκες στη συνείδησή τους την κατάσταση αυτή, την αθλειότητα που βιώνουν. Να μην θεωρήσουν ότι πρόκειται για μια δεδομένη αντικειμενική κατάσταση που δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Να συνδέσουμε την αναγκαιότητα της αντίστασης και της αντεπίθεσης με τις συνθήκες ζωής των γυναικών. Σήμερα που υπάρχουν οι δυνατότητες, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο από το να έχουμε όλοι και όλες σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, να εργαζόμαστε λιγότερες ώρες, να παίρνουμε σύνταξη στα 55 οι γυναίκες και στα 50 οι εργαζόμενες στα ΒΑΕ, να καλύπτονται τα ασφαλιστικά ταμεία από το κράτος και την εργοδοσία, να έχουμε ολόπλευρη προστασία της μητρότητας από το κράτος. Η αισιοδοξία μας μπροστά σε αυτή τη μάχη που έχουμε να δώσουμε, η αποφασιστικότητα και η μαχητικότητά μας πηγάζουν από την ανάγκη μας να ζήσουμε όπως αξίζει σε μας και τα παιδιά μας. Αυτό είναι το κίνητρο της δράσης μας και γι' αυτό καλούμε τις γυναίκες αλλά και όλους τους εργαζόμενους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να παλέψουμε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.